Όπως είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής μας, σήμερα εδώ ζωντανά στο στούντιο φιλοξενούμε τον Χρήστο τον Κεραμιώτη, που αποτελεί τον διοικητικό ηγέτη του Άρη Αγίας Άννας, αλλά και τον παίκτη και προπονητή της ομάδας, τον Νίκο τον Σταματίου, που μετά, τον Γιάννη τον Σταματίου, συγγνώμη, μετά από μια μακρά καριέρα σε συλλόγους της Γάμα και Δέλτα Εθνικής, επέστρεψε στα πάτρια εδάφη και σαν παίχνης και προπονητής πια, αφού η διοίκηση του Άρη Αγίας Άννας του εμπιστεύτηκε τις τύχες της ομάδας, ασχολείται έτσι λοιπόν προπονητικά με την ομάδα αλλά και με τη θέση του προπονητή. Ξεκινάμε λοιπόν σε λίγα δευτερόλεπτα. Και μιας και βάφτισα το Γιάννη, τον είπα Νίκο, για να ξεκινήσω λοιπόν από το βαφτιστήρι μου. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο. Θα μου επιτρέψετε να σας μιλάω στον Νίκο. Βεβαίως, φυσικά. Έτσι να κάνουμε πιο ζεστή λίγο την ατμόσφαιρα. Και να ξεκινήσω πρώτα με σένα Χρήστο. Ορίστε. Θέλουμε να μας πεις λίγα λόγια πρώτα απ' όλα, έτσι συνοπτικά, για την ομάδα, για την ιστορία μάλλον της ομάδας του Άρη Αγίας Άννα, την πορεία που είχε μέσα στον χρόνο από τότε που δημιουργήθηκε. Καταρχάς πότε δημιουργήθηκε και μετά την πορεία. Ναι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Από πέρυσι το χρωστάμε αυτό που δεν ήρθαμε. Εγώ ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς. Ο Άρης Αγίας Άννα στο σήμα του γράφει 1927. Το 1927 έκανε τους πρώτους αγώνες με ομάδες της Χαλκίδας. Μαζευόταν μια παρέα από την Αγιάννα και πηγαίνανε και παίζανε ποδόσφαιρο. Το 1976 ξεκίνησε επίσημα στην ΕΠΣΕ. Υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια? Υπήρχε, αλλά ήταν σε επίπεδο φοιτητικών και τέτοια. Ξεκίνησε και το 1979, αναδείχθηκε δευτεραθλητής στη γάμα κατηγορία Εβίας. Έπαιξε παράζ με τους καθενούς και ήταν δεύτερος. Έχασε. Ήταν οι δυο όμιλοι τότε. Στη συνέχεια, κάποια στιγμή, γύρω στο 1985, διαλύθηκε η ομάδα. Επέστρεψε το 1990-91, παίρνοντας το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας τότε. Έκανε πάντα δηλαδή έτσι μπαμ, ναι. Όταν επέστρεφε η ομάδα. Όταν επέστρεφε έκανε μπαμ. Όπως και τώρα θα λέγα, το ξαναπούμε πιο μετά. Ξαναδιαλύθηκε και ξαναεπέστρεψε το 2008. Και είμαστε από το 2008 μέχρι τώρα παρόν. Ελπίζω να μην ξαναδιαλυθούμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο Άρης Αγίας Άννας είναι η ομάδα της πρωτεύουσας του παλιού Δήμου. Του παλιού Δήμου Νηλαίος. Ακριβώς. Ναι. Και εκπροσωπεί, θα έλεγα, την ευρύτερη περιοχή έτσι, του παλιού Δήμου. Θυμάσαι ποδοσφαιριστές που έκαναν μεγάλη καριέρα στα ευωϊκά γήπεδα, αλλά όχι μόνο, και οι οποίοι προέρχονται από τα σπλάχνα της ομάδας του Άρη? Ναι. Ο Γιάννης ο Μουτσανάς, και ο Νίκος ο Κεραμιώτης ήταν οι πρώτοι παίχτες που πήγανε στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Πήγανε στην ΑΕΚ Αθηνών, έτσι. Στην ερασιτεχνική ομάδα. Ο Γιάννης μετέπειτα γύρισε, έπαιξε στον Ολυμπιακό Χαλκίδος, στη Δροσιά. Έκανε και τον προπονητή για πάρα πολλά χρόνια. Ο Νίκος ο Κεραμιώτης έγινε διαιτητής στον Άφλιο, γιατί εκεί ήταν η δουλειά του και έμεινε εκεί στο ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος ο Αντρέου έκανε πολλά χρόνια. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Ο Μίλτος ο Καρατζάς, ο οποίος είναι από την Αγιάννα, και δεν θυμάμαι κάποιους άλλους. Και ο Νίκος ο Παπάνταζης, που είναι και δημοσιογράφος. Ναι, ήταν ναι. Καλός τερματοφύλακας ο Νίκος. Εντάξει, να μας συγχωρέσουν οι άνθρωποι. Ναι, δεν μπορώ να τους θυμηθώ κιόλας. Όπως βέβαια να μην ξεχάσουμε και τους τωρινούς, τον Γιάννη τον Καρατζά, τον Θήμιο τον Καρατζά, τον Κωστή τον Σταθαρά, που παίξανε Δέλτα Εθνική, έτσι, με τον Αρτεμισιακό, ο Κωστής με τον Προκόπη. Έχει βγάλει παίχτες η Αγιάννα. Να πάω στο Γιάννη. Να μας πεις λίγα λόγια για την μέχρι τώρα διαδρομή σου στο ποδόσφαιρο. Από πού ξεκίνησες, σε ποιες ομάδες έχεις παίξει μέχρι στιγμής, μέχρι να ξαναγυρίσεις πλέον στον τόπο καταγωγής σου? Καταρχάς καλησπέρα. Καλησπέρα στο φιλαθλό κόσμο της Βόρειας Εβίας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω μαζί σας. Θα ήθελα να σας πω και εγώ δύο λογάκια.
Εγώ ξεκίνησα να παίξω από τη στροφιλιά σε ηλικία 17 χρονών για πρώτη φορά τερματοφύλακα. Εγώ ασχολούμουν με το μπάσκετ. Μου άρεσε πολύ. Θα το αναφέρουμε πιο μετά. Ήμουν ένας μπασκετικός τύπος. Μου άρεσε πολύ το μπάσκετ. Έπαιζα στην ομάδα του Μαντουδίου. Ήταν β' θυμάμαι εκείνη την εποχή στο πρωτάθλημα της Σεβίας. Είχα πάρα πολύ πάθος με το μπάσκετ. Κάποια στιγμή τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας που υπήρχε στο χωριό μου, που ήταν γάμα τοπικό. Μετήχε στο πρωτάθλημα γάμα τοπικού Εβίας. Και αναγκαστικά δεν υπήρχε κάποιος άλλος να παίξει και έπαιξα εγώ. Έπαιξα 4-5 παιχνίδια. Βασικά, επειδή ήμουν αθλητικός τύπος με αλτικότητα και γενικά στην έκρηξη που χρειαζόταν τον μπάσκετ και όλα αυτά, με βοήθησε πολύ. Αμέσως με 4 παιχνίδια. Καθιερώθηκα. Καθιερώθηκα, τελείωσε το πρωτάθλημα και το καλοκαίρι που γίνανε κάποια φιλικά, με είδε από το Μαντούδιο Γιώργος Ολάμπρου που ήταν προπονητής. Ήταν αλφα τοπικό στα Λάτσατα τότε, θυμάμαι. Με πλησίασε και μου είπαν ήθελα να πάω να παίξω στην ομάδα του. Εγώ εκείνη τη χρονιά ήμουνα και φοιτητής, είχα περάσει για πρώτη χρονιά στο ΤΕΙ Χαλκίδας και δέχτηκα να πάω να παίξω από γάμα τοπικό με 4 παιχνίδια στα πόδια μου, χωρίς να έχω γνώσεις τερματοφύλακα ή εμπειρία τερματοφύλακα. Δέχτηκα να πάω. Θυμάσαι περίπου ποια χρονιά ήταν? Να σας πω. Σε πάω πολλά. Νομίζω ήταν το 1995. Mm-hmm. 20 χρόνια περίπου. Ναι, αν δεν κάνω λάθος τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά νομίζω περίπου, ναι. Αρκετά χρόνια πριν. Σε ηλικία ήμουνα 17 τότε. Πάνω κάτω, δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογία. Εκείνη τη χρονιά αλφα τοπικό τα Λάτσα ήταν μια αρκετά καλή ομάδα αλφα κατηγορίας, με καλούς παίχτες. Ξεκίνησα, έπαιξα βασικός όλα τα παιχνίδια. Έκανα ένα καλό πρωτάθλημα. Αμέσως την επόμενη χρονιά με ζήτησε η Χαλκίδα. Έκανα μεταγραφή στη Χαλκίδα επί Σταύρου Σαράφη, με αρκετά λεφτά για εκείνη την εποχή. Έμεινα 2 χρόνια Χαλκίδα. Εκεί πέρασα τα πιο δύσκολα ποδοσφαιρικά χρόνια που έχω περάσει ποτέ. Δηλαδή, ένα κεφάλαιο που άμα θα μου πείτε για Χαλκίδα. Σε ποια κατηγορία έπαιζε τότε? Ήταν Δέλτα Εθνική. Δέλτα Εθνική. Εκείνη την εποχή, εντάξει, τι να σας πω, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βίωσα πολλά εκεί μέχρι που ήθελα. Ήσουν τυχερός όμως στην πορεία σου, γιατί πολύ γρήγορα δηλαδή από το γάμα, εντελώς συμπτωματικά όπως είπες, που βγήκες να παίξεις σαν τερματοφύλακας, πήγες κατευθείαν σχεδόν στην. Νομίζω τυχερός. Τυχερός είναι. Εντάξει, έχεις την ευκαιρία να παίξεις λίγο πιο πάνω. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης του κάθε ποδοσφαιριστή. Έτσι, όταν μπεις μέσα και δείξεις ότι αξίζεις, θα παίξεις πολύ. Ακούμε έτσι, ότι αδικούμαστε. Κάνουμε. Ναι, φυσικά το ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη, χρειάζεται και συγκυρίες, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται και ικανότητες. Σίγουρα παίζουν ρόλο να σε βοηθήσει κάποιος και να μπορέσεις να φανείς. Αλλά όμως ένα μεγάλο. Έπαιξες και γάμα στην. Ναι, θα σας πω. Έκατσα 2 χρόνια στη Χαλκίδα, ήταν τα χειρότερα. Δηλαδή, αν και για μικρό σε ηλικία Δέλτα Εθνική, που τότε ήταν 4 όμιλοι σε όλη την Ελλάδα, φανταστείτε τώρα, ήταν κάπως όπως η γάμα εθνική. Δηλαδή, για να έβγαινες από αλφα τοπικό στη Δέλτα, χρειαζόσουν και μπαράζ. Απλά ήταν πολύ δύσκολο με 4 ομίλους, ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δυνατό. Και την πρώτη χρονιά, ας πούμε, και μικρό σε ηλικία, είχα πάρει και εκεί παιχνίδια. Έκατσα εκεί 2 χρόνια, αλλά γενικά υπήρχαν πολλά προβλήματα. Γενικά, σαν με τη διοίκηση, με. Εγώ να σας πω κάτι, εκεί αισθάνθηκα ίσως ήταν τα χειρότερα ποδοσφαιρικά χρόνια που έχω περάσει ποτέ. Ας μην μείνουμε εκεί. Ναι, λοιπόν, θα σας πω, ωραία, μετά πήγα Αρτάκι να μην. Πήγα στην Αρτάκη, έκατσα αρκετά χρόνια. Βγήκαμε από αλφα τοπικό, βγήκαμε Δέλτα Εθνική μέσω μπαράζ. Έκατσα περίπου 4 χρόνια εκεί. Βίωσα και καλές και άσχημες στιγμές. Και την Αρτάκη πάντα την έχουμε στην καρδιά μου. Έχω φίλους. Ακόμα μιλάμε τώρα. Δηλαδή στην Εύβοια είναι μια ομάδα που γενικά τη συμπαθώ, γιατί έχω αρκετούς φίλους. Έχω περάσει αρκετά χρόνια. Στη συνέχεια πήγα στη Θήβα, Δέλτα Εθνική, με τον Αντώνη τον Αυλονίτη. Εκεί έκατσα άλλα 3 χρόνια. Πανηγυρίσαμε μία άνοδο από Δέλτα Εθνική στη Γάμα Εθνική, που ήταν κάτι πολύ σημαντικό, και πέρασα αρκετά καλά και κέρδισα και αρκετά χρήματα εκείνη την εποχή εκεί. Στη συνέχεια ήταν Γάμα Εθνική, αλλά αποφάσισα ότι για κάποιους λόγους ήθελα να σταματήσω πια το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, και εκεί ήμουνα στην καλύτερη ηλικία και εκεί ήταν γενικά, έβαλε ένα στόπ. Ήμουνα εκεί στη Θήβα Γάμα Εθνική, ήμουνα ένας
τερματοφύλακας που θα σας πω κάτι, που είχε, ήταν μέσα στους κάποιους καλύτερους, είχα ένα όνομα, με ζητήσαν ομάδες να πάω και πιο πάνω, αλλά αποφάσισα ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι stop, ότι είναι τελεία για μένα, ότι θα πρέπει να ασχοληθώ με άλλα πράγματα, ότι θα πρέπει να κοιτάξω τη δουλειά μου. Από εκεί και πέρα μετά, όταν φεύγοντας το Δεκέμβριο από ΓΑΜΑ Εθνική από τη Θήβα, πήγα στα Σούρμενα Δέλτα Εθνική, που την είχε ο Χριστοβασίλης τότε, είχε και τον Λυσιακό μαζί, Β' Εθνική, ο Λυσιακός και τα Σούρμενα Δέλτα Εθνική. Νομίζω ο Χριστοβασίλης ότι τώρα είναι πρόεδρος στα Γιάννα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος είναι ακόμη. Έκανα μια πορεία μετά εκεί στην Αθήνα, πέρασα από τον Ολυμπιακό Λιοσίων και εκεί Δέλτα Εθνική, Ηράκλειο, και ξαναγύρισα τώρα τελευταία, έπαιξα για ένας 6 μήνες στη Δάφνη Ερυθρών, που 6 μήνες Δέλτα Εθνική προσπαθήσαν οι άνθρωποι για να σωθούν. Και μετά από όλο αυτό το διάστημα γύρισα πίσω στο χωριό μου και αποφάσισα να εγκατασταθώ εδώ. Έχω κάνει οικογένεια. Και καλά έκανες. Είμαι σε μια ηλικία τώρα πια που το τέλος είναι πολύ κοντά, ας πούμε. Έχουμε περίπου 2 λεπτά μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πες μας εσύ σε αυτά τα 2 λεπτά μέσα, ποια θεωρείς ότι ήταν η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα σου, τόσο προσωπικά, αλλά και σαν επίτευξη στόχου, σαν ομάδα. Επίτευξη στόχων ήταν όταν, ας πούμε, πήραμε πρωτάθλημα από Δέλτα Εθνική με τη Θήβα, βγήκαμε Γάμα. Όπως και με την Αρτάκη που είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε τα Μπαράζα Νόδου από Αλφα τοπικό, βγήκαμε Δέλτα Εθνική τότε. Και σε προσωπικό επίπεδο είναι όταν γεννήθηκε η κόρη μου, το καλύτερο. Πριν πόσο καιρό? Είναι 2,5 χρονών τώρα. Να σου ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Είναι από τις πιο ευχάριστες στιγμές που πιστεύω σίγουρα περνάνε όλοι. Και όχι μόνο οι μπαμπάδες. Να μην πούμε για τις μητέρες, αλλά για τους μπαμπάδες νομίζω είναι ξεχωριστή, ειδικά αν έχουν κόρες. Λοιπόν, να πω ότι μας ήρθε ένα μήνυμα από το Βαγγέλη το Μακρύ, από την Αγία Άννα. Έτσι. Βαγγέλη, καλησπέρα. Έχετε την καλησπέρα του Βαγγέλη. Καλησπέρα και από εμάς το Βαγγέλη. Θα ρωτήσουμε, Βαγγέλη, για τον Μιχάλη το Τζακνάκι, το έχουμε υπόψη μας. Θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως την ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχουμε εδώ, που μιλάμε για τον Άρη Αγίας Άννας, και να απευθυνθώ σε σένα, Χρήστο. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας σε οργανωτικό αλλά και σε διοικητικό επίπεδο? Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει στο βάθος του μυαλού σας σαν ενδεχόμενο η άνοδος στην Α κατηγορία άμεσα, σε βάθος χρόνου? Είναι στα σχέδια της συγκεκριμένης διοίκησης? Όχι, δεν είναι στα σχέδια της συγκεκριμένης διοίκησης η άνοδος στην Α κατηγορία. Δεν μπορούμε, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην περιοχή μας, η οικονομική κατάσταση, έτσι όπως είναι οι γηπαιδικές εγκαταστάσεις που έχουμε στην Αγιάννα, έτσι που είναι ο κόσμος που δεν έχουμε παιδιά εμείς στην Αγιάννα, δεν υπάρχουν παιδιά στην Αγιάννα για να μπορούμε να στηριχτούμε, να πούμε ότι θα κάνουμε το μπαμ. Νομίζω τώρα όχι, η συγκεκριμένη διοίκηση δεν μπορεί, να πιστεύω, να πάει κάτω από αυτές τις συνθήκες την ομάδα στην Α κατηγορία. Γιατί όταν θα την πάει την ομάδα στην Α κατηγορία, θα πρέπει να έχει και μια αξιοπρεπή πορεία, έτσι. Είναι και άλλες οι απαιτήσεις εκεί. Είναι άλλες οι οικονομικές, αλλά και σαν δυναμικό ομάδας. Σίγουρα. Και εμείς που στελεχώνουμε τον Άρη Αγιάννας αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα, αλλά σας είπα ότι δεν υπάρχει υποδομή σε εγκαταστάσεις και δεν υπάρχουν και παιδιά να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Είναι λίγα τα παιδάκια, τα πιο πολλά τελειώνουν το λύκειο και φεύγουν. Και γενικά έχουν ερημώσει τα χωριά μας, που λέμε. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια για παντού, παντού δηλαδή. Από όσο γνωρίζω, τέλος πάντων, η ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει περάσει 2 φουρτουνιασμένες, θα έλεγα, χρονιές. Στο τελείωμα της σεζόν 12-13 υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα για το αν θα συνεχίσει η ομάδα. Πανιδρόμησε ανάμεσα στη Φθορά και την Αθρασία, αν έχω πληροφορηθεί σωστά. Έτσι. Τελικά τη μεθεπόμενη σεζόν έκανε σημαντικές προσθήκες, παράδειγμα ο Κωνσταντός και ο Δροσούνης. Ανέβηκε τρένο, που λέμε, στην ενοποιημένη γάμα κατηγορία, από τη γάμα κατηγορία μάλλον στη Β'. Την περασμένη σεζόν έκανε μια αξιοπρεπή πορεία στη δεύτερη κατηγορία και το καλοκαίρι του 2015 έφτασε ξανά στα όρια της, αφού εσύ παραιτήθηκες. Το είχαμε ανακοινώσει και στο Evia Gold τότε. Η ομάδα έφτασε ένα βήμα πριν το πρωτοδικείο να διαλυθεί. Τελικά βγήκες πάλι μπροστά. Θα έλεγα δεν ήταν και μεγάλο το διάστημα, αυτό το κενό δηλαδή, από την παραίτησή σου μέχρι που ξαναβγήκες μπροστά. Ενισχύθηκε εκ νέου η ομάδα και φέτος φαντάζει και πάλι αρκετά δυνατή. Πώς φτάσαμε σε αυτές τις διοικητικές παλινδρομήσεις και
πόσο τελικά ο Χρήστος ο Κεραμιώτης αγαπάει τον Άρη. Ο Χρήστος ο Κεραμιώτης αγαπάει τον Άρη από τότε που γεννήθηκε. Είμαι συνέχεια δίπλα στην ομάδα. Από τον πατέρα μου ακόμα που ήταν, έχει κάνει και αυτός κάποια στιγμή πρόεδρος για λίγο διάστημα. Λοιπόν, το 12 που αναλάβαμε εμείς σαν διοίκηση ήταν μια κατάσταση περίπου όπως η φετινή. Ο τότε πρόεδρος ο Μπάμπης ο Ανδρέου είχε μείνει και αυτός μόνος του μετά από 4 χρόνια. Τελικά εμείς μαζευτήκαμε ένα καλό συμβούλιο, πήραμε την ομάδα, αλλά είχαμε στόχο να τη βγάλουμε από τη γάμα, να την πάμε στην κατηγορία που είμαστε τώρα. Εμείς πιστεύαμε ότι η κατηγορία η σωστή για τον Άρη Αγιάννας είναι αυτή που παίζουμε τώρα, η Α2 τότε που λεγόταν. Ναι, ναι. Τα καταφέραμε, αλλά σας είπα ότι μέσα στα 2 χρόνια, μετά την επόμενη χρονιά που πήραμε και το πρωτάθλημα, κάποιοι σιγά σιγά αποχωρούσαν. Σας είπα, τα προβλήματα οικογενειακά, οικονομικά, το ένα το άλλο, έκανε κάποιους ανθρώπους φθορά. Εντάξει, φύγαμε. Πέρυσι με τον Γιάννη εδώ, το Σταματίο, χτίσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι ήταν αξιοπρεπέστατη, όπως είπατε, η πορεία μας. Τα καταφέραμε. Αλλά και πάλι στο τέλος μείναμε οι δυο μας, εγώ και ο Γιάννης και άλλος ένας, ο Θοδωρής ο Σπανούπουλος. Δεν μπορούσα μόνος μου να συνεχίσω την ομάδα. Είναι το επάγγελμά μου τέτοιο, είναι καλοκαιρινή η δουλειά μου. Σας είπα, είχα αποξενωθεί όλα τα χρόνια από την οικογένεια, γιατί είμαι τώρα 5η χρονιά. Αλλά τελικά εντάξει, μαζεύτηκε πάλι η παρέα. Το μικρόβιο δεν φεύγει κιόλας. Δεν φεύγει, όχι. Τώρα το αν αγαπάω εγώ τον Άρη, σας είπα, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ την ομάδα. Εντάξει, αργότερα θα κρίνουν κάποιοι άλλοι αν εμείς τα καταφέραμε αυτό το λίγο που θέλαμε να κάνουμε. Εγώ να πω απλά ότι όσα μας είπες πιο πριν για την ιστορία του Άρη, τα είπες, πώς το πω, χωρίς καμία σημείωση. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάτι σε δένει. Εντάξει, είναι, θα μπορούμε να μιλάμε για ώρες πολλές, αλλά εντάξει. Και σας είπα ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτή η διοίκηση ακόμα θα το προσπαθήσουμε όσο μπορούμε μέχρι το τέρμα. Θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες μας. Εγώ είχα πει όταν έφυγα, γιατί πολλοί με βρίσκουν και στον δρόμο μου κάνουν πλάκα, έλα μωρέ φεύγεις και μετά από ένα μήνα έρχεσαι. Εγώ είχα πει τότε ότι είμαι στρατιώτης του Άρη, και αφού σαν καλός στρατιώτης, αφού πήρα ότι πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε. Θα ξαναγυρίσω σε αυτό, έτσι μια άνω τελεία θα βάλουμε, και θα ξαναγυρίσω να ρωτήσω τον Γιάννη στο μεταξύ, ότι μια και είσαι 2 χρόνια ήδη στην ομάδα. Κάτι που ρώτησα και τον Χρήστο πριν από λίγο, ποιος είναι ο αγωνιστικός στόχος της ομάδας φέτος? Θα σας πω. Βασικά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, στα υπόλοιπα παιδιά της διοίκησης και σε όλο το φιλάθλο κόσμο της Αγιάννας, γιατί έχω εισπράξει απόλυτο σεβασμό και αγάπη, και αυτός είναι ο λόγος που πήγα. Εγώ ούτε βλέπεις προπονητή έχω να γίνω, ούτε έχω κάποια φιλοδοξία να φύγω από την Αγιάννα, να έρθω στην Ιστία ή οπουδήποτε αλλού π.χ. να κάνω τον προπονητή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και το σεβασμό. Ο στόχος όταν ανάλαβα εγώ με τον Χρήστο πέρσι, σκοπός της ομάδας ήταν πρώτον μια ομάδα που να έχει καλό κλίμα. Σημαντικό για μια ομάδα. Πολύ καλό κλίμα. Να παίξουν παιδιά και από την ευρύτερη περιοχή και από το χωριό, και παράλληλα να μπορούμε να παίξουμε και καλό ποδόσφαιρο, που είναι ο στόχος κάθε ομάδας. Αυτό ήταν. Για φέτος ο στόχος ποιος είναι? Για φέτος ο στόχος. Ο στόχος φετινός ήταν να πάμε ένα σκαλί από πιο πάνω. Δηλαδή, τερματίσαμε 7η πέρσι, κάπου ναι, εκεί 7, πάνω, 7, ναι, 7. Στη, λίγο πιο πάνω από τη μέση. Φέτος ήταν πάλι ο ίδιος. Να έχουμε μια ομάδα ανταγωνιστική, να παίζουμε σε κάθε παιχνίδι και να προσπαθούμε για την νίκη. Καμία ομάδα που θα παίζει με την Αγιάννα να μην είναι δεδομένη ότι η νίκη της, και όπως αυτό το έχουμε καταφέρει, ή θα παίξουμε σε οποιαδήποτε έδρα, η ομάδα δεν χάνει εύκολα. Να παίξουμε πάλι καλό ποδόσφαιρο, και αν μπορούμε να είμαστε μέσα στην πεντάδα, προσωπικά αυτό. Από εκεί και πέρα αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα, που εντάξει, γι' αυτό είναι και το ποδόσφαιρο, πάντα υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Μέχρι στιγμής δεν είναι η ομάδα αυτή που θα πρέπει, να σου πω την αλήθεια. Εγώ έχω μάθει πάντα να λέω αλήθειες.
Είναι και η συγκυρία, πιστεύω, που γενικότερα περνάμε μια κρίση σε πολλά επίπεδα σαν κοινωνία, οπότε φαντάζομαι αυτό έχει και έναν αντικατοπτρισμό στα ποδοσφαιρικά. Να σας πω, έτσι. Είναι το πιο σημαντικό. Το πρόβλημά μας της ευρύτερης περιοχής, μιλάμε τώρα για την Αγία Άννα, είναι και κοινωνικό. Όταν τα παιδιά από 18 χρονών, όσοι τελειώσουν το σχολείο, φεύγουν για δουλειά, για Χαλκίδα ή για Αθήνα ή για οπουδήποτε άλλο, δεν υπάρχει υπόδομη και δεν υπάρχει και υλικό ώστε να παίξει ποδόσφαιρο. Τα παιδιά που είναι από 15 μέχρι 17, 18 πάνε φροντιστήρια, δεν μπορούν να μετέχουν. Μετά όσα παιδιά δεν πάνε σχολείο, φεύγουν για δουλειά ή οπουδήποτε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υλικό. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 9 παίχτες Χαλκίδα. 9 παίχτες. Δηλαδή σκεφτόμαστε πολλές φορές, λέω, γιατί δεν πάμε μια φορά την εβδομάδα να κάνουμε Χαλκίδα. Τώρα που ήρθα από την προπόνηση πριν, ήμασταν 5 άτομα. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, δεν μπορούμε να έχουμε μια καλή χημεία, δεν μπορούμε να βγούμε πέρα από την προπονητική και το να δουλέψει η ομάδα, να βγει σαν ομάδα για ένα καφέ με όλα τα παιδιά να αισθανθείς ομάδα. Από την προετοιμασία δεν μπορέσαμε ποτέ να βρεθούμε. Να μου πεις, είναι δικαιολογία? Όχι, δεν είναι δικαιολογία. Ούτε ψάχνω δικαιολογίες και αφορμές. Απλά είναι ένα πρόβλημα που έχουμε αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι και το δύσκολο έργο της κάθε διοίκησης, γιατί τα παιδιά, να σας πω κάτι, όσοι εργάζονται όλοι κάνουν λάθος. Και εγώ κάνω λάθη. Ο καθένας. Και ο πρόεδρος και οποιοδήποτε. Τα παιδιά προσπαθούν. Υπάρχει οικονομική κρίση. Όλοι έχουν πρόβλημα. Κανένας δεν του περισσεύουν τα λεφτά. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν, βάζουν ό,τι υστέρημα έχουν. Δεν μπορεί να τα ρίχνουμε όλα και να λέμε, να φταίει π.χ. ο Χρήστος που είναι διοίκηση, φταίει. Είναι γενικό το πρόβλημα. Έτσι. Το πρόβλημα είναι γενικό, είναι πιο πολύ κοινωνικό και μετά έρχεται αθλητικό. Γιατί... Για αυτό το επεσήμανα και εγώ. Ναι. Να πάω στο Χρήστο, μιας και προηγουμένως αυτό που έλεγες, δηλαδή, σε σχέση με τα διοικητικά και τα... Γενικότερα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, σε διοικητικό επίπεδο, το κουπί συνήθως το τραβάνε λίγοι έως ελάχιστοι, θα το έλεγα, έτσι. Φέτος έχεις υποστήριξη από άλλους παράγοντες ή για μια ακόμα φορά το βάρος πέφτει πάνω στο Χρήστο και θα, να το πω έτσι λίγο χαριτολογώντας ίσως, θα περιμένουμε τη στιγμή που πάλι ο Χρήστος θα πει αμήν, δεν πάει άλλο? Όχι, φέτος είμαστε 9. Και είμαστε όλες οι δουλειές δια του 9. Και οικονομικά και οι εργασίες οι διάφορες στο γήπεδο, σε μια χωροεσπερίδα, σε οτιδήποτε. Είμαστε όλοι, είμαι και εγώ ένας από τους 9 φέτος. Ωραία. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Εμάς η περιοχή είναι πιο μικρή. Ο πρώην Δήμος Νηλαίος που λέμε. Ναι. Κι όμως σε 5-6 χωριά που είμαστε υπάρχουν 3 ομάδες. Αυτό, έτσι. Ναι, αυτό θα το έλεγα και εγώ πιο μετά. Άρα δεν υπάρχει και αυτό να πεις ότι είναι μια ομάδα. Μπορούν να έρθουν και 2 παιδιά από εκεί. Να υπάρχει, να μπορεί να γίνει δουλειά στο γήπεδο, στην προπόνηση. Σε αυτό υστερεί η ομάδα μας. Γιατί δεν είναι τα παιδιά εδώ? Να πάω σε μια ερώτηση στο Γιάννη και μετά θα ξαναγυρίσω στο συγκεκριμένο θέμα. Να πω λοιπόν στο Γιάννη ότι πέρσι η Αδιψός στέφθηκε πρωταθλήτρια της Β' κατηγορίας, ανέβηκε στην Α, άφησε δεύτερη την Σφίνα, θα έλεγα, την ΑΕΚ Νέου Πύργου, και τρίτο το μεγάλο φαβορί που ήταν τότε στην κατηγορία η Ακαδημία Εστίας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω φέτος ποια ομάδα βλέπεις σαν μεγάλο φαβορί, ποια βλέπεις σαν Σφίνα και ποια βλέπεις και σαν outsider? Πιστεύω είναι οι 3 ομάδες. Δηλαδή για μένα Ακαδημία Εστίας, Αναγέννηση Εστίας τώρα πια. Ναι, έτσι ακριβώς. Προκόπη, είναι πιστεύω αυτές οι 2 ομάδες που θα παιχτεί ανάμεσά τους. Και σαν outsider που δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κρατηθεί είναι το Πύλι, που έχει δείξει δυνατή ομάδα, έχει καλό υλικό. Φέτος είναι και είναι, ναι, μια καλή, πολύ καλή ομάδα. Αν θα μπορέσει να κρατηθεί στον ανταγωνισμό και στο κυνηγητό των 2 ομάδων αυτών, πιστεύω μία εκ των 2, η Προκόπη ή η Αναγέννηση Εστίας. Εγώ να σας πω κάτι, πέρσι που τις είδα τις ομάδες ήταν πίστευα ότι η Εστία, η τότε Ακαδημία ήταν πιο δυνατή.
Παρ' όλα αυτά κατέληξε τρίτη. Εντάξει, είναι συγκυρίες στο ποδόσφαιρο. Είναι αυτά που φαίνεται. Ναι, ακριβώς. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Έτσι. Η μπάλα μέχρι το 90 δεν μπορεί να γίνει. Είναι λεπτομέρειες. Μια ισοπαλία, μια κακιά στιγμή, ένα γκολ στο 90. Είναι πολλά. Έτσι είναι ακριβώς. Πες μας και κάτι ακόμα, μιας και είσαι χρόνια πλέον σαν τερματοφύλακας και έχεις αποκτήσει ένα έμπειρο μάτι. Ποιους ξεχωρίζεις στη Βόρεια Εύβοια σαν... πώς θα το πω τώρα, θα τους καλύτερο, τερματοφύλακες. Σαν τερματοφύλακες. Θα σας πω, είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι δύσκολα πολύ. Εγώ δεν θέλω να δικήσω κανέναν, ούτε να υπερεκτιμήσω κάποιον. Απλά για, μιλάμε για την κατηγορία τη δικιά μας φυσικά, τη β' κατηγορία. Πάντα ναι. Ναι. Και θα σου έλεγα ότι ακόμα και από την Α, αν θες να ξεχωρίσεις κάποιον, από την, την περιοχή μας πάντα, έτσι. Θα σας πω, εγώ πάντα λέω αλήθειες και αυτό που πιστεύω. Καλύτερος τερματοφύλακας και πιο δουλεμένος τερματοφύλακας είναι της αναγέννησης Ιστιάς ο Δαμάσκος αυτός. Εγώ ούτε ξέρω κάποιον, ούτε το παιδί το ξέρω, ούτε. Είναι ένα παιδί που το βλέπω, ας πούμε, μόνο και μόνο που κάνει ζέσταμα ή πως φαίνεται στο γήπεδο, ότι μπορεί και να παίξει και σε άλλη ομάδα μεγαλύτερη. Είναι, νομίζω ότι είναι με διαφορά ο μόνος που ξεχωρίζει από εδώ. Δεν μπορώ να πω κάποιον άλλον ότι αυτόν θα τον έπαιρνα σε μια ομάδα μεγαλύτερη να παίξει αν ήμουν εγώ. Εκτός από τον Δαμάσκο, ποιον άλλον θα έβαζες? Τώρα γιατί τι μου βάζετε δύσκολα? Όχι, τώρα. Δεν χρειάζεται να πεις άμα δεν θέλεις. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν, να σου πω. Ποιον να έπαιρνα σε μεγαλύτερη κατηγορία, να πω ένα καλό τερματοφύλακα της κατηγορίας. Στην κατηγορία. Δεν έχουν παίξει και με όλες τις ομάδες όμως. Για να βοηθήσω. Ειλικρινά τώρα μου βάζετε. Θα σε φέρω σε, αυτό το, σε αυτή την ερώτηση, θα τη συζητήσουμε πάλι λίγο πιο μετά. Να πάω στο Χρήστο να τον ρωτήσω ότι μια και είναι χρόνια παράγοντας έτσι σαν στην ομάδα του Άρη, ποιον παράγοντα διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι γενικά με το ποδόσφαιρο ξεχωρίζεις από οποιαδήποτε ομάδα? Έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο και μέσα από την ενασχόλησή του αυτή βοήθησε στο να ανελιχθεί το ποδόσφαιρο. Κοίταξε, εγώ ήμουνα και προσωπικός φίλος με τον συγχωρημένο τον Ηλία τον Κουτσουφλάκη. Mm-hmm. Ο Ηλίας ήταν και δάσκαλός μου, έτσι. Λοιπόν, τον Ηλία ξεχωρίζω και φυσικά κι άλλον ένα φίλο μου γνωστό που έχω, ας πούμε, είναι το Μπανταζή το Ρούσο που ήταν στον Ολυμπιακό Χαλκίδος. Αυτούς τους δύο τους ξεχωρίζω. Ωραία. Θα πάω πάλι λίγο στο Χρήστο, στο Γιάννη, συγγνώμη. Θέλω να τον ρωτήσω κάτι, ότι με το τέλος της χρονιάς που πέρασε της αθλητικής, της προηγούμενης, έτσι, φτιάξαμε και δημοσιεύσαμε στο Evia Goal μια άτυπη MVP ομάδα. Να. Δεν ξέρω αν είχατε δει το άρθρο. Εγώ το ξεχωρίσαμε χαρί. Κάποιους ανθρώπους εδώ στη Βόρεια Εύβοια. Ρωτήσαμε αρκετούς ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είτε προπονητές είτε ποδοσφαιριστές, να μας πούν τη γνώμη τους, ώστε να καταλήξουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, η οποία μπορώ να πω ότι δεν ήταν μια δουλειά που βγήκε έτσι εύκολα. Ναι. Μας κράτησε ένα αρκετό διάστημα μέχρι να αποφασίσουμε και να δημοσιεύσουμε ονόματα. Οι πιο πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους επέμειναν πως έστω και αν οι ψυχροί αριθμοί δεν ξεχωρίζουν τον Γιάννη τον Σταματίου σαν από τους καλύτερους τερματοφύλακες, ναι. Παρόλα αυτά θεωρούσαν ότι δικαιωματικά έχεις μια θέση στους καλύτερους της χρονιάς. Ένας μάλιστα θα έλεγα αντίπαλος προπονητής από σέναν, έτσι, αντίπαλός σου, μου είπε πως τα αθλητικά σου προσόντα είναι απίστευτα για τα τοπικά δεδομένα. Μου είπε επίσης πως έχεις δελτίο και στην ομάδα μπάσκετ του Γυμναστικού Συλλόγου της Λίμνης και μάλιστα εκεί η όποια συμμετοχή σου θεωρείται βαρόμετρο για εκείνη την ομάδα. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Σταματίου δηλαδή ένας τόσο σημαντικός σπόρτσμαν? Έχει δίκιο ο προπονητής, ο φίλος αυτός που μα τα λέει αυτά? Θα σας πω κάτι ειλικρινά. Ποδοσφαιρικός. Πολλές φορές δεν λέω ότι έχω κάνει την top καριέρα και να το παίξω ότι γενικά να νιώθω ότι είμαι ο μέγας, αλλά πολλές φορές όταν μπαίνω στα γήπεδα β' τοπικό λέω τι κάνω εδώ. Είμαι 39 ετών και δεν έχω καμία μα καμία ειλικρινά, δεν σκέφτομαι ότι θέλω να αποδείξω κάτι ειλικρινά. Δεν θέλω να συναγωνιστώ τον οποιοδήποτε τερματοφύλακα ή να παίξω και να πω εγώ είμαι ο καλύτερος ειλικρινά σε αυτή την ηλικία. Θα ήθελα να βρεθεί κάποιο παιδί στην Αγιάνα και να κάτσω εγώ να μην παίξω. Δεν με νοιάζει να μπω σε μια διαδικασία ποιος είναι ο καλύτερος ή
π.χ. το παιδί που ανέφερα πριν ή ποιος είναι στο αλφα τοπικό στην Ιστία. Να σας πω κάτι, νομίζω ότι έχω παίξει αρκετά σε πιο υψηλό επίπεδο. Έχω πάρει λεφτά. Φωτάσει, δηλαδή. Έχω πάρει κάποια λεφτά από το ποδόσφαιρο, έχω μπει σε ανταγωνισμό στο ποδόσφαιρο. Έχω δουλέψει με κάποιους προπονητές επαγγελματίες και νομίζω ότι πολλές φορές τα πράγματα ίσως τα βλέπουμε και κάπως αφιψηλού εδώ. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί γενικά. Εγώ έχω μάθει να είμαι ταπεινός σαν άνθρωπος. Και νομίζω ότι πολλοί το έχουμε κάποιοι και εδώ στην περιοχή, ότι είμαστε β' τοπικό ή α' τοπικό, ή ποδοσφαιριστές ή προπονητές ή παρά, και νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε. Δεν είμαστε τίποτα. Γενικά στη ζωή μας πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Εγώ δεν θα θέλω να μπω στη διαδικασία ποιος είναι ο καλύτερος, δεν είναι καλύτερος. Έχω 320 συμμετοχές, έχω παίξει Δέλτα Εθνική, στην καλή Δέλτα Εθνική, έχω συμμετοχές Γάμα Εθνική. Τώρα ή καλός ή κακός, δεν έχει σημασία τι ήμουν και τι είμαι. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω είμαι καλύτερος από το Χίτερμα, το Φίλε και το Ψή. Είμαι 39 ετών. Μακάρι να βρεθεί κάποιο παιδάκι από την Αγιάννα που έχουμε ένα πολύ καλό ταλέντο που είναι 15 ετών και να παίξει αυτό. Εγώ νιώθω τον εαυτό μου πια ότι έφτασα σε ένα σημείο που έρχεται η ώρα να σταματήσω. Έπαιξα αυτό που ήταν, καλός ή κακός. Τα αθλητικά προσόντα, εντάξει, το μόνο που μπορεί να μου είπατε για να φέρατε για μπάσκετ, να είχα αθλητικά προσόντα. Ότι από 17 ετών που έπαιζα. Ασχολήσε και χρόνια. Ναι, ναι. Κάρφωνα στις μπασκέτες λόγω αλτικότητας από 17 ετών. Έχει, δηλαδή, εντάξει, ήταν, είχα αθλητικά προσόντα. Ναι, οκ, okay, αυτό. Ωραία. Χριστό. Να ξαναγυρίσω με έναν άλλο τρόπο σε κάτι που λέγαμε πριν. Ξέρουμε όλοι ότι όσοι ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τελικά όσον αφορά τα έξοδα τουλάχιστον, τα ρίχνουν όλα αυτά τα χρήματα σε ένα τρίπιο πιθάρι τελικά, έτσι. Ένα παράγοντα σαν και σένα, ναι, και φυσικά σαν όλους άλλους παράγοντες που ασχολούνται με τις υπόλοιπες τοπικές ομάδες. Τι τον κάνει τελικά να ασχολείται με αυτό το αντικείμενο? Δηλαδή η αγάπη είναι η αγάπη μάλλον για τον αθλητισμό, στην προκειμένη περίπτωση με το ποδόσφαιρο, ή είναι η αγάπη για τον τόπο? Τι αποτελεί τελικά τον κινητήριο μοχλό για την ενασχόληση με κάτι το οποίο όλοι ξέρουμε ότι έχει 10 πίκρες και μια χαρά? Θα σας πω. Αυτό ακριβώς είναι. Έχει 10 πίκρες και μια χαρά. Η χαρά είναι η νίκη. Είναι και τα δύο μαζί. Είναι η αγάπη για το ποδόσφαιρο και η αγάπη για τον τόπο του. Δεν θέλω να το κρύψω. Θα σας το πω ειλικρινά. Εγώ ασχολούμαι όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ειλικρινά, χαμό έχω στη δουλειά μου από την ενασχόλησή μου με τον Άρη, παρά κέρδος. Χαμό έχω. Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Και δεν είσαι ο μόνος. Θα σου πω. Εμένα είναι και η δουλειά μου τέτοια. Γιατί κάναμε χωροϊσπερίδα στο ένα μαγαζί, στεναχωριέται το άλλο. Γιατί πήγαμε να κάνουμε πάρτι στην πλατεία και όχι στην παραλία. Λοιπόν, σου μιλάω ειλικρινά. Γνωστά. Στο δικό μου το μαγαζί δεν μου έχει φέρει ο Άρης Αγιάννας ούτε έναν πελάτη. Αντιθέτως, με έχει πάρει 10. Είμαι πιο σίγουρος γι' αυτό. Αυτό είναι η αλήθεια. Και φαντάζομαι ότι με όλους αυτό συμβαίνει. Κατά ψέματα. Απλά είναι η αγάπη για το ποδόσφαιρο. Είναι η αγάπη για τον τόπο του. Ακούγεται και το όνομα της Αγίας Άννας, φαντάζομαι. Ναι. Εγώ πιστεύω, όποιος πει το αντίθετο, και όλους αυτούς τους ξέρεις, από εδώ πέρα θα έχουν έρθει σχεδόν όλοι οι πρόεδροι των ομάδων. Αν σου έχει πει κάποιος ότι έχει βγει κερδισμένος. Πες μου κάτι τελευταίο. Και να σου πω και κάτι, ναι, Αγιάννα, ναι. Δεν είναι και κανένα μαγαζί γωνία που λέμε, έτσι, δεν. Εντάξει, δεν είναι. Με κανένα πανηγύρι, με κανένα τέτοιο, προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αβάζουμε και εμείς κάποια χρήματα. Και έτσι γίνεται. Για να μην στεναχωρήσουμε το φίλο μας τον Βαγγέλη που είπε να σε ρωτήσω για τον Τσακνάκη. Θα ήθελα και εγώ να το πω, ναι. Λοιπόν, στο τελευταίο αγώνα τραυματίστηκε σοβαρά από ό,τι έμαθα ο Τσακνάκης, έτσι, στο πρόστιο χιαστό είναι. Όχι, ακόμη δεν ξέρουμε αν θα κάνει θα επέμβαση στον πρόστιο χιαστό. Θα χρειαστεί χειρουργείο τελικά? Δεν ξέρουμε ακόμη, θα ξέρουμε, κάνει κάποιες φυσιοθεραπείες το παιδί τώρα. Θα ξέρουμε σε 15 με 20 μέρες περίπου. Να ρωτήσω και τον Γιάννη κάτι που σχεδόν το απάντησε. Ναι, συγγνώμη λίγο εδώ, θα ήθελα να κάνω εδώ πέρα, αν μου επιτρέπεις, ένα λεπτό. Ο Μιχάλης ο Τσακνάκης είναι κεφάλαιο για την ομάδα, είναι από τους πρώτους που είναι στην ομάδα. Είναι μαζί με τον Γιάννη τον Καρατζά, τον Δαβίδ τον Αμελαδιώτη, οι αρχηγοί της ομάδας, οι πραγματικοί ηγέτες της ομάδας. Εγώ σαν πρόεδρος λοιπόν θα ήθελα να του ζητήσω ένα συγγνώμη δημόσια. Γιατί υπήρχε μια ολιγορία στο θέμα του τραυματισμού του. Εμείς σαν συμβούλιο δεν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε την ημέρα που τραυματίστηκε ο Μιχάλης. Δεν λειτουργήσαμε σωστά.
Εγώ του ζητάω συγγνώμη, δεν θέλω να του πω συγγνώμη, γιατί εμείς με τον Μιχάλη κάθε πρωί πίνουμε καφέ μαζί. Απλά το λέω σαν πρόεδρος του Άρη, ζητάω συγγνώμη για την ολιγορία που έδειξε η ομάδα απέναντί του. Είμαστε όμως δίπλα του, τον στηρίζουμε και του ευχόμαστε περαστικά και να είναι καλά. Και από εμάς. Να κάνω και μια ερώτηση στο Γιάννη, παρότι και αυτήν θα έλεγα λίγο πολύ την απάντησες. Πόσα χρόνια ακόμα θα αντέξεις να υπερασπίζεσαι δοκάρια ομάδων, να το πω έτσι γενικά, να μην έτσι μπω μόνο στον Άρη Αγίας Άννας. Θα σκέφτεσαι να σταματήσεις σύντομα την προπονητική σου καριέρα, έστω σε εισαγωγικά, ή στην Αγία Άννα, μάλλον σκέφτεσαι να το επεκτείνεις, ή απλά εδώ στην Αγία Άννα κάνεις συνδυασμό παίκτης, προπονητής, χωρίς να σε ενδιαφέρει. Αν και το απάντησες λίγο πολύ, αλλά... Θα σας πω κάτι ειλικρινά. Πέρα από κάθε... Εγώ είναι η τελευταία χρονιά που θα είμαι παίχτης προπονητής. Του χρόνου τι θα είσαι δηλαδή? Ή παίχτης ή προπονητής. Να σας πω κάτι. Δεν θα το ρίξεις, φαντάζομαι. Πιο πολύ με 39. Πιο πολύ σκέφτομαι ότι έφτασε και η ώρα να σταματήσω. Είμαι 39 ετών. Κάποια στιγμή έχουν όλα ένα τέλος. Αλλά δεν αισθάνομαι τον εαυτό μου προπονητή. Δεν αισθάνομαι ότι να το έχω μεγάλο καημό. Έχω μάθει μια ζωή να είμαι κάτω από τα δοκάρια και ειλικρινά δεν ξέρω αν θα μπορώ να το κάνω μόνο αυτό. Yes. Από τη στιγμή που θα σταματήσω να παίζω, αν θα μπορώ να είμαι, και ειλικρινά δεν ξέρω. Επειδή, ποτέ δεν λέω ποτέ στη ζωή. Συγγνώμη που σε κόβω, ναι. Γιάννη μου, απλώς επειδή έμεινε πολύ λίγος χρόνος μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, θέλω να σας ρωτήσω απλά αν ξέχασα κάτι, αν θέλετε να πείτε εσείς κάτι που εγώ δεν σας ρώτησα, επ' ευκαιρία μιας και βρισκόσαστε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Στιέα, μιλάτε στον κόσμο που ακούει την εκπομπή μας, που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι που εγώ δεν ρώτησα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Να έχουμε την υγεία μας όλοι, να είμαστε καλά, για να υπάρχει αυτό το ποδόσφαιρο, γιατί το ζούμε πραγματικά. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που μας αρέσει, πόσο ήρθε μια ομάδα, πόσο ήρθε άλλη, να πάμε να δούμε την ομάδα μας, να πάμε να παίξουν τα παιδιά και να υπάρχει αθλητισμός, να φύγουν τα παιδιά από τα καφενεία, να μην είναι στα καφενεία και όχι μόνο στα καφενεία και πολλά πράγματα άλλα. Να είμαστε γεροί και δυνατοί όλοι και να μπορούμε να χαιρόμαστε αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ που κι εσείς μας προβάλλετε. Εγώ ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ, κάνατε πραγματικά θα έλεγα τον κόπο, ειδικά και ο Γιάννης κατευθείαν από το γήπεδο την προπόνηση, να έρθείτε από την Αγία Άννα εδώ στην Ιστιαία και πρέπει να ξαναγυρίσετε τώρα πίσω. Να πω λοιπόν ότι ήταν μαζί μας ο Χρήστος ο Κεραμιώτης και ο Γιάννης ο Σταματίου από τον Άρη Αγίας Άννας. Να πω κάτι και εγώ, δεν αδερφέρω. Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου που μας ακούν γενικότερα. Το ποδόσφαιρο, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, είναι πολιτισμός. Θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε να υπάρχει πολιτισμός και να είναι το ποδόσφαιρο πέρα να είναι καθαρό και να το χαίρεσαι. Να έρθουν μικρά παιδιά, να υπάρχει έτσι κόσμος, γυναίκες, να το χαίρονται χωρίς πολλά πολλά εσχρόλογα. Χωρίς σών και καλά να πρέπει να κερδίσει η ομάδα του χωριού μου το αντίπαλο γειτονικό. Εγώ θα σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Συγγνώμη που σας κόβω, αλλά έχει πέρασει η ώρα. Καλό βράδυ στους ακροατές μας. Ραντεβού τη Δευτέρα.